Επιστρέψουμε τα έξοδά μας, να υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, που δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Αυτή τη στιγμή δίνουν το πρόγραμμα Ήλιος, κύριε Ευαγγελάτο, 200.000 στρέμματα. Το αρνείστε, το καταρρύπτετε, το είδα στο πρόγραμμά σας. Η απάντηση λοιπόν, πώς θα τα βρούμε τα λεφτά. Το ερώτημά μου όμως παραμένει απλό. Επειδή όλα αυτά που λέτε, ακόμα και αν υλοποιούνταν σε έναν κόσμο ιδεατό, κύριε Ευαγγελάτο, να σας το πω, όχι, να καταλάβει θα με ακούσετε, δεν θα μου το πείτε. Θα με ακούσετε και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, όλα αυτά θέλουν χρόνο. Το ερώτημά μου παραμένει απλό. 1η Ιουνίου, εάν όπως λέτε δεν δώσουμε τα δανεικά πίσω, ό,τι μας αναλογεί, δεν θα μας δώσουν χρήματα. Λάθος κάνετε. Δεν θα έχουμε για πετρέλαιο, δεν θα έχουμε για μισθούς, δεν θα έχουμε για συντάξεις, δεν θα έχουμε για τα έξοδα. Τι θα κάνουμε. Είναι ένας μύθος, κύριε Ευαγγελάτο. Εμείς δίνουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από την πρώτη μέρα πώς θα πληρώσουμε εμείς τους συντάξεις, τους πρώτους 6 μήνες, τους πρώτους 18 μήνες και τα πρώτα 4 χρόνια. Θα δείτε ξεκάθαρα με νούμερα αυτά που εμείς προτείνουμε και με τις λύσεις ακριβώς. Το ερώτημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει και πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι, θέλουμε να συνεχίσουμε να μας διατάσσουν και να αρχίσουν να κατάσχουν τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία, ή θέλουμε εμείς σαν κράτος να μαζευτούμε και να μπορέσουμε να έχουμε εκείνα τα έσοδα που θα πληρώσουμε μεν τις πραγματικές οφειλές μας, αλλά όχι τα πανωτόκια και τα στοχογλυφικούς στόχους. Πρέπει να κλείσουμε για λόγους χρόνου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως, στα πλαίσια της διατήρησης εθνικής κυριαρχίας. Θα δουν όλοι οι πολίτες, και εγώ το ζητώ, γιατί δεν θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε στις τηλεοράσεις. Εμείς δεν θα κάνουμε ούτε σποτάκι και δεν έχουμε λεφτά. Την ώρα λοιπόν που έρχονται τα δύο μεγάλα κόμματα και παίρνουν 30 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν πλαστικές σημαίες και να βγάλουν σποτάκια, να πληρώνουν 8.500 το μήνα κάποιους να μας βρίζουν. Την ίδια στιγμή δεν πληρώνουν τα 7,5 εκατομμύρια που χρωστούν σε επιχειρήσεις που δεν πλήρωσαν τους εργαζομένους τους για να πληρώσουν τους μισθούς του Πάσχα. Εδώ είναι η διαφορά. Ότι εκείνοι κοιτάνε να συντηρήσουν ένα κομματικό κράτος, το οποίο υπηρετεί την Τρόικα και η Τρόικα υπηρετεί αυτούς, ή να αλλάξουμε τη σελίδα μας, να είμαστε ένα περήφανο εθνικά κυρίαρχο κράτος που θα δουλέψουμε σκληρά, που δεν θα περάσουμε εύκολα. Πόσα χρόνια ήσασταν βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία? 19 χρόνια. Όλα αυτά 19 χρόνια, γιατί τα ανεχόσασταν? Δεν ανεχόμουν τίποτα. Εγώ υπέγραψα ως υφυπουργός, κύριε Ευαγγελάτο, την Κόσκο. Την Κόσκο όταν την υπέγραψα. Δεν ήσασταν σε ένα κόμμα που έκανε σποτάκια. Δεν κάνατε κι εσείς ο ίδιος σποτάκια προεκλογικά? Σποτάκια εγώ, ποτέ. Δεν κάνατε, όταν λέω σποτάκια προεκλογικά, δεν εννοώ προσωπικά. Διαφήμιση προσωπική, εσείς ο ίδιος. Κύριε Ευαγγελάτο, τα κόμματα τα οποία ουσιαστικά υπηρέτησαν τους εκάστοτε ηγέτες τους είχαν μία λογική στη χρηματοδότησή τους ή, αν θέλετε, στις μαύρες σακούλες της Siemens. Υπήρχαν περίοδοι που στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, με διαφορετικούς έλεγχους, δεν θα πω για όλους, παίρναν και μαύρες σακούλες στις Siemens και υπογράφανε, ή παίρνανε την κρατική επιχορήγηση όταν υπήρχαν. Το αποτέλεσμα που φτάσαμε ως εδώ ήταν, γιατί δεν ακούγανε εκείνες τις φωνές, κάποιον που δεν συμβιβαστήκανε. Μάλιστα. Οι εξωθεσμικοί παράγοντες που υποδείκνυαν οι επιχειρηματίες που είχαν συναλλαγές με το δημόσιο, γινόντουσαν οι πρωταγωνιστές και οι μεγαλοϋπουργοί και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτούς πληρώνουμε. Τους ίδιους βλέπετε πρωταγωνιστές. Αυτοί λοιπόν είχαν συνδεθεί με τις μαύρες σακούλες της Siemens. Όταν εμείς κάποιοι τα καταγγέλαμε, μας είχαν βάλει στην απομόνωση. Θα σας θυμίσω τα υποβρύχια, να σας θυμίσω τη Siemens, να σας θυμίσω τα CDS. Θα τα δείτε σε λίγες μέρες τι θα γίνει. Ναι. Εδώ λοιπόν οι μαύρες σακούλες είναι αυτές που συντήρησαν. Εσείς προσωπικώς πότε έχετε κάνει? Ποτέ. Το 1993, θυμάμαι λάθος, ότι θα κάνει προσωπικό σποτ. Το 1993. Ναι, στις εκλογές. Θα ψάξω να το βρω. Θέλετε το λέω να γυρίσουμε λοιπόν, να πάμε 20 χρόνια πριν. 23 χρόνια, 20 χρόνια πριν. Έχετε κάνει ή δεν έχετε κάνει? Δεν θυμάμαι να έχω κάνει προσωπικό σποτ τηλεοπτικό. Νομίζω, και εγώ δεν το μόνο, το νομίζω ότι έχετε κάνει το 1993. Ακούστε. Θέλετε να έχω κάνει το 1993 ένα σποτ σε μια ιδιωτική τηλεόραση? Θέλετε να με κατηγορήσετε για 19 χρόνια πριν να έχω κάνει σποτ? Σας έστειλαν μήνυμα στο iPad σας να σας πούνε ότι ο Καμένος 19 χρόνια πριν έχει κάνει σποτ? Δεν θέλω να εγώ σας κατηγορήσω για τίποτα. Σποτ, κύριε Ευαγγελάτο, το πλήρωσα από την τσέπη μου. Ακούστε όταν μπήκα στην πολιτική, ακούστε κάτι. Να σας πω κάτι. Μην ακούτε μόνο αυτούς οι οποίοι στο προσπαθούν. Στο iPad μου, επειδή μου είπατε, προσπαθώ να βρω και ήταν λάθος που δεν το είχα. Το πρόγραμμά σας επιλέξει, γιατί σε μένα άφησε την εντύπωση αυτή που σας είπα. Μα δεν μπορεί να το έχετε, γιατί 9 ώρα το πρωί βγαίνει. Όχι. Η διαβούλευση ήταν αυτή που είχατε. Όχι, δεν έχω τη διαβούλευση. Έχω το πρόγραμμα μα το οποίο βγάλατε σαν. Μα είστε απίθανος, μας έχετε υποκλέψει το πρόγραμμα. Η διαβούλευση ήταν στον αέρα. Ναι. Ψήφισαν ο κόσμος, το λεπτό, άλλαξε και το πρωί. Πού διάβασα εγώ, αν δεν έχετε βγάλει το πρόγραμμα? Ο Πάνος Καμένος ή στο site. Πού διάβασα εγώ όλα αυτά που λέτε για το πρόγραμμα Ήλιος, για τα υπουργεία, όλα αυτά που τα βγάλα από το μυαλό? Η δημόσια διαβούλευση, κύριε Ευαγγελάτο. Μα σας υπέκλεψα για όλο αυτό. Δύο λεπτά και ένα. Υπήρχε η δημόσια διαβούλευση. Εμείς είμαστε ένα κίνημα το οποίο ρωτάμε τους πολίτες. Βγάλαμε λοιπόν με τις προτάσεις οποίες είχαμε. 53 σελίδες. 55 σελίδες. Δημόσια διαβούλευση. Αυτές δέχτηκαν τις παρατηρήσεις 500 ανθρώπων περίπου, αυτό πολιτών. Αυτό το διαμορφώσαμε και αύριο το πρωί θα το έχετε διαμορφωμένο. Αυτό δεν είναι η βάση της συζήτησής μας.
Η δημόσια διαβούλευση λοιπόν το πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι η βάση τη συζήτηση. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Μην με κατηγορείτε. Από λοιπόν, για... Πάμε στο σποντάκι και για υποκλοπή. Σας λέω λοιπόν, το 1993, κύριε Βαγγελάτο, όταν μπήκα εγώ στην πολιτική, μπήκα στην πολιτική και ήμουν πολύ πιο πλούσιο από ό,τι είμαι σήμερα. Εγώ, ό,τι ξόδεψα στην πολιτική είναι γραμμένα, με δάνεια που δεν πληρώνω δόσεις. Όχι. Σας τον και σας είδα λίγο να χάνετε την ψυχραιμία σας. Ψάχνετε μηνύματα, κινητά, τηλέφωνα, iPad. Πολύ σαφές αυτό που λέτε. Ναι, γιατί σας στέλνουν ένα μήνυμα και σας λένε για το σποτ αν έκανε το 93. Σας λέω λοιπόν. Είχαμε κανένα μήνυμα. Ότι ακόμα και αν έκανα το 93 σποτ, εγώ το πλήρωσα από την τσέπη μου. Δεν τα πήρα ούτε από το Χριστοφοράκο. Αυτό πάντως υποδηλώνει ένα μεγάλο εκνευρισμό και θα σας πω το γιατί. Βεβαίω είμαι εκνευρισμένο και θυμωμένο είμαι. Κακό. Γιατί ακούστε κάτι. Εγώ σας προσκάλεσα εδώ να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση διαβάζοντας το πρόγραμμά σας. Κύριε Βαγγελάτο. Και μελετώντας το πρόγραμμά σας. Ακούστε κάτι. Και οι ερωτήσεις είναι συγκεκριμένες. Για να μιλήσω στους εξάρτητους Έλληνες. Και βγαίνετε και μου λέτε, αν εγώ έκανα το 1993 σε ηλικία 27 ετών ένα σποτ στην τηλεόραση. Που αυτό είναι το αρνητικό σας που προσπαθείτε να πείτε στους πολίτες. Σας το απαντώ γιατί μου είπατε ότι δεν έκανα ποτέ σποτ. Μα σας λέω λοιπόν ότι ό,τι σποτ και αν κάναμε ορισμένοι άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, όπως και ο Δήμαρας, όπως και ο Μαριάς, όπως και εγώ, όπως και οι 10 βουλευτές που είναι σήμερα μαζί μας, ήταν από χρήματα τα οποία πληρώσαμε από την τσέπη, από την τσέπη μας. Δεκτό απόλυτα. Άλλοι εκείνη την ώρα τα παίρνανε, όπως και οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι τα αρπάζανε πολύ από τον Χριστοφοράκο. Πολύ. Πηγαίνανε βόλτα στη Φόρμουρα 1 και τους τα πλήρωνε ο Χριστοφοράκος. Είχανε το πρώτο μπαλκόνι σε κάποια γήπεδα και τους τα πλήρωνε ο άλλος Χριστοφοράκος. Και αυτή όλη η συμπολίτευση που έγινε μεταπολίτευση και τώρα έγινε συγκυβέρνηση, προσπαθεί να παραδώσει τη χώρα στους δανειστές και στους τοκογλύφους. Πάντως, κύριε Γαμένα, το αρνούμαστε. Θα πω το εξής. Χαίρομαι πάντα και θα εξακολουθήσω να χαίρομαι τις κουβέντες μαζί σας, γιατί είναι κουβέντες έντονες, κουβέντες αληθινές και κουβέντες αντιπαράθεσης. Και αυτό έχει αξία. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, Νίκο μου, ότι δικαιώνομαι μετά από 19 χρόνια, όπως για τα υποβρύχια. Νομίζω αυτό το κακό. Θα τα πει ο λαός σε λίγο καιρό. Θα τα ξαναπούμε προεκλογικά. Οπωσδήποτε δεσμεύομαι. Χριστός Ανέστη. Γι' αυτό, αληθώς. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε συνοπτικά όλες τις τελευταίες.